βάθρο των θηλαστικών που πίνεται στο παράσιτο σαρκό της Καμπιέη. Το παράσιτο ονομάστηκε έτσι, με βάση τις ελληνικές λέξεις άρξ και κόπτο και τα λατινική λέξη κάμπια που σημαίνει πνισμός. Το σαρκό της Καμπιέη παρουσιάζει μεγάλο έργο κλειστών, πάνω από 100 είδη θηλαστικών, η γεωγραφική του καταρρομή είναι παγκόσμια, ενώ η μετάδοση γίνεται με δύο τρόπους. Άλυσα, με απλή δερματική επαφή, και έλυσα, με επιμολυσμένα αντικείμενα. Η νόσος προσβάλλει όλα τα κατοικίδια θηλαστικά, πρόβατα, ίδιες βοηθοί, χείρι, ποηδί, σκύλι, γάτες και κουνέλια, πολλά ίδια άγρια πανίδας και φυσικά τον άνθρωπο. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια είναι ένα αναδιόμενο νόσημα λόγω των μεταναστευτικών ρευμάτων από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, είναι ένα νοσοκομιακό νόσημα και παρατηρείται σε ασθενείς με νοσοκαταστολή. Ανάλογα με τον ξενιστή, ονομάζονται διαφορετικές ποικιλίες του παρασίτου. Για παράδειγμα, για τον άνθρωπο είναι η ποικιλία όμης. Για τον πρόβατο, η ποικιλία όμης, για την έγα που μελετάμε εμείς, η ποικιλία καπράε. Ο βιολογικός κύκλος τώρα του παρασίτου. Ο βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται στο ίδιο άτομο του ξενιστή σε διάστημα από 11 μέχρι 17 ημέρες. Η γονιμοποίηση του ενήλικου φιλικού σημαίνει στην επιφάνεια τη επιδερμίδα σε ειδικέ εγκορπώσει και ράτσινε τη βάδα. Το ενήλικο ασημικό μετά τη γονιμοποίηση πεθαίνει. Το γονιμοποιημένο κύτταρο, το γονιμοποιημένο φιλικό, προχωρά μέσα στην κεράτινη στιβάδα ορίζοντας σύρακες, μέσα στις οποίες γεννάει τα αυγά του, 30-40 αυγά, με ρυθμό 1 με 3 αυγά την ημέρα. Το κάθε αυγό εκολάπτεται και δίνει εξάγοντες προνύμφες. Οι προνύμφες δημιουργούν νέες σύρακες και κατευθύνονται προς την επιφάνεια της επιδερμίδας. Σε χρονικό διάστημα από 8 με 12 ημέρες, οι προνύμφες μέσα στις νέες σύρακες μεταμορφώνονται σε πρωτονύμφες, τριτονύμφες και τελικά σε ενήλικα άτομα και επαναλαμβάνεται ο βιολογικός κύκλος. Εδώ βλέπουμε τις κλινοπαθολογονατομικές μορφές αρκωτικής ψώρας στον άνθρωπο. Έχουμε τη συνήθη ψώρα, τον αλληλευτικό τύπο και την υπερκερατική ψώρα, τον αρβηγικό τύπο, συγγνώμη, που είναι μια ειδική μορφή της νόσου, που παρατηρείται σε άτομα με νοσοκαταστολή και χαρακτηρίζεται από μεγάλο παρασιτικό φορτίο. Οι μακροσκοπικές αλλοιώσεις που παρατηρούνται είναι οι φελκίδες, υπερκεράτωση, αλλοπαικία, λιχνοποίηση και ρουγμές και αυτοτραυματικές αλλοιώσεις λόγω κνησμού. Στις εικόνες βλέπουμε αυτές τις αλλοιώσεις. Έχουμε εδώ κατσίκα και πρόβατο. Είναι περιστατικά που έχουν αναλυθεί στο εργαστήριο. Και εδώ έχουμε σκύλο, γουρούνι, αλεπού, άγρια και γόμπαντ, ένα παρασιτοφόρο της Αυστραλίας. Οι αλλοιώσεις τώρα οφείλονται συνδυαστικά στη δράση του παρασίτου, έχουμε τον μηχανικό τραυματισμό των ιστών και τη δράση ενζήμων και μεταβολητών και φυσικά στην αλλεργική αντίδραση του οργανισμού. Οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις που παρατηρούνται είναι σοβαρή υπερκεράτωση, υποκεράτινα και ενδοπιδερμιδικά αποστημάτια, παρουσία κάρμα σε διάφορα εξελικτικά στάδια, έντονη σκουγγίωση, υπερκεντροποίηση, υπερκεντροσία της επιδερμίδας με ακάμπτωση και δίδυση από συνόφυλλα πολυμορφοφύλλα και δίδυση από λιμφοκύτταρα. Οι αποσολητικοί μηχανισμοί των δέρματος στηρίζονται πρώτον στην αναγνώριση αντιγόνων του παρασίτου από τα κύτταρα του νοσοκριτικού και συνέχεια ενεργοποίηση διαφορετικών κυταρικών υποπληθυσμών του νοσοκριτικού συστήματος. Σε αυτό συμμετέχουν τα δομικά κύτταρα του δέρματος, όπως είναι τα κερατινοκύτταρα, τα κύτταρα λάγκια, χρωστικά διαδοτικά, με αντιγονοπροσωστικά, τα επιφυλιακά κύτταρα των αγκείων, τα συντεχνικά, τα αστιακύτταρα και οι νοβλάστες. Τα πνευμονόμενα κύτταρα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως είναι τα ουτερόφυλλα, ρουσινόφυλλα, τα φλεμφοκύτταρα, β' λεμφοκύτταρα και μακροφάγα. Και φυσικά, στη χημική ανοσία, έχουμε την παραγωγή κυταροκινών και χημιοκινών. Τα δεδομένα τώρα μέχρι στιγμής που έχουμε για την απόκριση του νοσοκριτικού συστήματος έναντι του παρασίτου είναι. Εδώ έχουμε το παράσιτο. Διάφορα αντιγόνα του παρασίτου, όπως είναι ένζημα, το σάλιο ή διάφορα δομικά συστατικά, γνωρίζονται από τα κύτταρα λάγκια, που είναι παρεμφεροπροσιαστικά, τα οποία μεταφέρονται στα λεμφογάδια, παρουσιάζουν τα αντιγόνα στα ειδικά τα φλεμβοκύτταρα, τα CD4 και τα CD8, τα οποία με τη σειρά τους πολλαπλασιάζονται. Με εξαγγείωση, να πηγαίνουν στην επιδερμίδα. Εκεί τα CD4 με την έκρηση κυταρκινών θα ενισχύσουν τις δράσεις του νοσοκριτικού και τα CD8 που είναι τα κυταροτοξικά θα προσβάλλουν το παράσιτο. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία για το ρόλο του γάμα δέλτα
Ιδρύθες Ολυμπίας και για το ποιες ακριβώς οι Δερλευκίνες εγκρίνονται. Τώρα, σημαντικό ρόλο παίζουν τα κερατινοκύτταρα τα οποία αχύνονται στην όλυση από το παράσιτο. Τα βασικά δομικά στοιχεία των κερατινοκυτάρων είναι οι κερατίνες. Οι κερατίνες αποτελούν την υποοικογένεια των ενδιάμεσων ινιδίων και βρίσκονται μόνο στα επιφυλιακά κύτταρα. Έχουν αναγνωριστεί δύο ομάδες, οι όξινες, οι τύπου 1 που είναι 28 και οι τύπου 2 οι βασικές του δεύτερες που είναι 26. Οι βιολογικές λειτουργίες του κύλου και είναι μηχανική αποχή, κυταρχή σηματοδότηση, απόκριση σήματα απόκρισης, κατανομή των μεμβρανικών πρωτεϊνών και παίζουν ρόλο στην επούρνωση του τράγματος που μας ενδιαφέρει εμάς. Τώρα, στην κοπική της ώρας της έλλειψης. Αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές εξωπαρασιτώσεις των νεμών στην Ελλάδα και όχι μόνο, και δεν έχει να λειτουργηθεί η λεπτομερό σύνδεμα του παθολογονική τη αποπληκτική ψώρα τη έγκυα, αντίθεση με άλλα θηλαστικά όπω είναι ο άνθρωπο και ο χείρο. Τώρα, τα πρότυπα κατανομή των μακροσκοπικών αλλοιώσεων, όπω βλέπουμε στο σχηματογράφημα του κύλου. Δηλαδή, μπορεί να εντοπίζεται μόνο στο κεφάλι, στη ράχη, στα άκρα ή να είναι διάχυτα σε όλο το σώμα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τη διαφορετική διατριβή του κυρίου Δούκα, η οποία δουλειά είναι συνέχεια, η δουλειά μου συνέχεια, στην επιδερμίδα, μετά την μόλυνση με το παράσιτο, παρατηρείται εξοκύπτωση άφθονων ημιοσυνόφιλων και βεντρόφιλων, εξοκύπτωση από άφθονα λιμφοκύτταρα, CD3, θετικά και CD4. Στο χώρο, η κατανομή του φλεγμονώδους διαφήματος είναι κυρίως διαδρομοεπιδερμιδική και περιοδιακή, ενώ σπανιότερα εστιακά περιφυλακτική. Τα κυρίαρχα φλεγμονώδη κύτταρα είναι τα λιμφοκύτταρα, CD3 θετικά, CD4 θετικά και λιγότερα CD8, ενώ τα CD79 είναι σποραδικά. Συμμετέχουν ελάχιστα τα πλασμοκύτταρα, τα ιστιοκύτταρα και τα σπεθικά. Παρατηρείται μεικτή ανοσολητική απάντηση. Έχουμε αντίδραση σε πυροβεστησία τύπου 1 και τύπου 4, ερήφια. Και μελέτη των αλλοιώσεων και των ανοσοκομπηλιωτικών μηχανισμών κατά την εξέλιξη της νόσου. Τι είναι τα γάμα δέλτα τα πλασμοκύτταρα? Αποτελούν μια κατηγορία ειδική των τάφλων του κυττάρων που εκφράζουν την αντιγονικό υποδοχεία γάμα δέλτα. Διαφέρουν από τα αλφαβήτα τάφλων του κύττάρα στο πώς αναγνωρίζουν τα τυγόνα. Δεν εξαρτώνται δηλαδή από τα μικ μόρια, τα μόρια στο σηματότητας. Είναι άμεσος ο τρόπος. Αναγνωρίζουν αντιγονικούς επίτοπους μικροοργανισμών, όπως είναι οι λιποπροτείνες και παράγουν ποικιλία κυτοκινών, όπως είναι η ιντερφερόνη γάμα, η περιοχική μυθία 2 και το ότι είναι TNF-α. Ενεργοποιούνται από κερατινοκύτταρα υπό στρες που παράγουν τον αξιτικό παράγοντα των κερατινοκυτάρων KGF, αλληλεπιδρούν με τα δημιουργικά κύτταρα και βοηθούν την έναρξη της προσαρμοσμένης ενοσολητικής απόκρισης και μπλέκονται στην προσέγγιση των ΑΒ τάφλων του κυτάρου ή στους που έχουν υποστεί βλάβη. Τα ΑΒ τάφλων κυτάρα είναι άφθονα στην επιφύλα του δέρματος, του εντέρου και του εμβαρμοκτικού συστήματος. Ο αριθμός τους ποικίλει ανάλογα με το είδος του ζώου, το είδος του ιστού και την ηλικία. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός παρατηρείται στα νεαρή ηλικία ζώα. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, βρίσκονται σε αναλογικό μεγαλύτερο αριθμό στα επιφύλια και το δέρμα των μυρικαστικών, στο πρώτο και στην Αγελάδα. Ο ρόλος των γάμων δέλτα τάφλων που κοιτάζουν στους μυρικούς μηχανισμούς του δέρματος δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως όσον αφορά την απάντηση του νοσοποιητικού συστήματος απέναντι στα μετάλλαρα παράσιτα. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες, όπως είναι αυτή του Μπόλης το 1992, σχετικά με τη μείωση και την ψωροτική ψώρα των προβάτων, που διαπιστώθηκε μεγάλη αύξηση του αριθμού των γάμων-δέλτα τάφλων, ειδικά κατά τις πρώτες ώρες της μόλυνσης. Στο δεύτερο βήμα, όπως είπαμε, θα μελετηθούν φυσικά περιστατικά εγών. Η μελέτη της έκθεσης θα περιλαμβάνει την κατανομή των γάμων-δέλτα τάφλων του κυττάρου στο φλεγμονώδες δίθυμα, σε σχέση με τα CD4 θετικά και τα CD8 θετικά λιμφοκύτταρα, τόσο σε ρήφια όσο και σε ενήλικες έγκυες με χρόνια σαρκοπτική ψώρα. Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν δεδομένα για την έκθεση των γάμων δέλτα τάφλων λιμφοκυτάρων σε χρηματοπάθειες των εγών και εννοείται στην σαρκοπτική ψώρα. Το μόνο που έχει δει είναι μελέτες στο εταιρικό επιφύλιο εγών που παραφυρματίωσε, όπου παρατηρήθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις των γάμων δέλτα τάφλων λιμφοκυτάρων. Στο τελευταίο στάδιο του ερευνητικού έργου, όπου θα γίνει η πραγματική πρόκληση της αρκοπτικής ψώρας, θα μελετηθούν η μελέτη των μικροσκοπικών και ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων και η ταξινόμηση του σωτηρικά πρότυπα κατανομής, η ποιοτική και ποσοτική μελέτη των νοσοφρυνών τύπου των αλλοιώσεων, δηλαδή η κατανομή και η έκθεση
στο γάμα δέλτα τάφτωνα με πιθάνου σε σύγκριση με τα CD4 και τα CD8, η διερεύνηση των σωληνικού ρόλων των κερατινοκυτάρων, θα μελετήσουμε την έκφραση συγκεκριμένων κερατινών και πώς αυτή συνδέεται με την υπερπλασία της επιδερμίδας. Επίσης, θα κάνουμε εξ situ μελέτη της έκφρασης επιλεγμένων επιδοτινών στις αλλοιώσεις. Θα μελετήσουμε τέλος τη διερεύνηση πιθανών συστηματικών επιπτώσεων της αρκωτικής ψώρας στη γενικότερη κατάσταση της υγείας των ερυθείων. Θα κάνουμε ανίχνευση ανοσοσφαιρινών IgE, IgG, IgM, τις βασικές δηλαδή ανοσοσφαιρίες της χημικής ανοσίας, και θα ελέγξουμε και πιθανόν μεταβολές σε διάφορους σωματολογικούς και βιοχημικούς δείκτες. Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε είναι, θα επιλέξουμε έγκυες σε διάφορες εκτροφές της περιφέρειας της αλλείας, θα εξετάσουμε κλινικά τα ζώα, θα πάρουμε βιοψίες δέρματος. Στο σχηματογράφημα εδώ βλέπουμε από πόσες και από ποια μέρη του σώματος του ζώου θα πάρουμε. Θα κάνουμε λήψη του σημάδου του αριστολογικού έλεγχου. Η ιστορική επεξεργασία των βιοψιών του δέρματος θα γίνει σε φορμόλι, θα γίνει σε ένα νέο μονιμοποιητικό το οποίο δεν περιέχει φορμόλι, περιέχει ψευδάδυρο και σύμφωνα με την βιβλιογραφία διατηρεί καλύτερα τη μορφολογία των υτάρων και θα κάνουμε και χρήση μικροτόμων κρυοστάτη. Θα χρησιμοποιήσουμε ιστοχημικές χρώσεις όπως είναι η κλασική ιωσήνη αιματοξυλίνη, χρώση γένσα και το UVB Blue, ενώ θα κάνουμε ειδικές ανοσοστομικημικές χρώσεις για την έκταση των ερυθροκυτάρων, φυσικά το γάμα δέλτα, προς 3, 4, 5, 69, σε 68 ανοσοστομική χρώση από τα μακροφάγα, για τα λάγκια και εμάς τις έλεγχες και τα ιστοκύτταρα. Θα μελετήσουμε την έκταση των κερατινών Α1, Α3, 8, 7 και 34, 12, και θα μελετήσουμε και διάφορες συμπεριλογικίνες που φαίνεται να παίρνουν σημαντικό ρόλο. Τέλος, θα κάνουμε ελάχιστα για την ανίχνευση των διάφορων ανοσοσφαιρινών. Η διατροφή εγώ την ξεκίνησα ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο. Έχουμε πάρει διάφορα αποτελέσματα, τα οποία αφορούν φυσικά περιστατικά εγώ. Ας πούμε εδώ, έχουμε περιστατικό αρκωτικής ψώρας. Οι αλλοιώσεις φαίνονται στο ρίχος, στα πτερίγια του αυτιού και στο όσχιο. Εδώ έχουμε άλλα καινούργια φυσικά περιστατικά της αρκωτικής ψώρας. Κάτω έχουμε κάνει λήψη ξεσμάτων και παραστολικό έλεγχο. Εδώ φαίνεται μια προνύμφη, εδώ το αυγό του παρασίτου, εδώ το ενήλικο άτομο του σαρκόπτες και εδώ μια προνύμφη. Εδώ έχουμε μια κλασική χρώση ιωσήνης αιματοξυλίνης, εδώ φαίνεται το παράσιτο στην επιδερμίδα και η φλεγμονώδης δείκτηση. Εδώ το ίδιο πράγμα, το παράσιτο φαίνεται εδώ πέρα. Με τη χρώση γένσα έχουμε τα ιωσινόφυλλα. Είναι αυτές που δημιούργησαν εδώ πέρα. Όπως φαίνεται έχουμε σημαντική αύξηση. Έχουμε κάνει ανοσοστοχημία με υλικό μονοχρονικό αντίσωμα CD3 που αναγνωρίζει τα τάφρια μου κύτταρα. Τα τάφρια μου κύτταρα φαίνονται όσο είναι με καφέ χρώμα. Εδώ είναι στο πόλιο. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν κάνει εξοκύτωση στην επιδερμίδα για να αντιμετωπίσουν το παράσιτο, το οποίο φαίνεται εδώ πέρα. Εδώ έχουμε ανοσοκοχημική χρώση με το αντίσωμα Α1, Α3 που αναγνωρίζει τις κερατίνες. Η κερατίνη φαίνεται ότι έχει βάψει στα κερατινοκύτταρα, το καφέ. Και το εντυπωσιακό είναι ότι εδώ είναι το παράσιτο, το οποίο και έχει βάψει κερατίνη στο πεπτικό σύστημα του παρασίτου. Και από εκεί φαίνεται ότι το παράσιτο έχει τραφεί με κύτταρα της επιδερμίδας. Εδώ που δεν έχει βάψει το πεπτικό, σημαίνει ότι δεν έχει τραφεί ακόμα, δεν έχει τραφεί το παράσιτο της κερατίνης. Και εδώ πάλι ένα παράσιτο στο οποίο έχει βαφτεί το πεπτικό σύστημα με κερατίνη. Εδώ φαίνεται σε μεγαλύτερη μεγέθυνση το παράσιτο, το πεπτικό του σύστημα, ο ισοφάγος του και το διαδικαμένο εντερό του. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.